κοριτσιών, από τρία άτομα στην ουσία, αυτές έχουμε μείνει πλέον. Όταν βρισκόμασταν σε ένα παλιό καταφύγιο, απλά σαν εθελόντριες, είδαμε ότι το καταφύγιο το σφραγίζανε. Και έτσι αποφασίσαμε να πάρουμε εμείς τα ζώα, νοικιάσαμε ένα οικόπεδο γύρω στα 5 στρέμματα. Δεν μας πήγαινε η καρδιά βασικά να το αφήσουμε αυτό, ναι, το πράγμα να συμβεί. Γιατί προσπαθήσαμε να κάνουμε επανένταξη στα ζώα και είδαμε ότι δημιουργόντουσαν διάφορα ατυχήματα. Και έτσι αποφασίσαμε ότι το σωστό είναι να τα ξαναβάλουμε πάλι σε έναν μεγαλύτερο και πιο ασφαλή χώρο. Έτσι μετακομίσαμε στο Φίληρο. Έχουμε τη βοήθεια μιας κυρίας η οποία την έχουμε μόνιμα εκεί και μας βοηθάει. Ήταν άστεγη η κυρία. Ναι, φροντίζει τα ζώα εκεί και κάνει καταπληκτική δουλειά. Όποιος έχει ανέβει τα ζώα είναι σε άριστη κατάσταση. Και την αγαπάνε πάρα πολύ, όπως αγαπάνε και εμάς, αγαπάνε και αυτή τη συγκεκριμένη γυναίκα. Τη λατρεύουν βασικά. 50 ζώα είναι σαν να υπάρχει μόνο ένα κατοικίδιο μέσα. Ο χώρος είναι υπέροχος, απλά τα ζώα δεν είναι για να μένουν μόνιμα εκεί. Όλα αυτά γίνονται στην ουσία για τα έξοδά τους, για να μπορέσουν να βρουν σπίτια, γιατί μέσα από αυτό προσπαθούμε να προωθήσουμε και διάφορες αγγελίες με ζώα. Αυτά νομίζω ότι είναι ζώα τα οποία μεγάλωσαν στο καταφύγιο από μωρά και είναι κρίμα. Αν αφαιθούν στον δρόμο, δεν θα γνωρίζουν πώς θα χειριστούν μια κατάσταση. Θα πεθάνουν, να το πω έτσι, ανοιχτά και ομά, και νομίζω ότι είναι ένα έγκλημα αυτό το πράγμα. Και προσπαθούμε με νύχια και με δόντια, με τον τρόπο που μπορούμε, με τον οφολό και τον δικό μας και τον δικό σας που παρακαλάμε στην ουσία στον δρόμο, γι' αυτό το 1 ευρώ που λέμε. Αυτό το 1 ευρώ μπορεί να βοηθήσει. Αν όλοι που παίρνουν αφήνανε στο και ένα ευρώ, θα είχε λυθεί το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να υιοθετείτε, να υιοθετείτε από καταφύγια. Δύο πρόβες, δύο πρόβες. Είναι πολύ γενικά. Αυτό το